Εμεί από την αρχή λέγαμε ότι ο μισθό ήταν λίγο. Όταν υπάρχει χρήμα, κυκλοφορεί και στην αγορά, υποστηρίζει ο πρόεδρο των επαγγελματοβιοτεχνών Λάρισα. Αλλά εκτιμά ότι χωρί τη λήψη κι άλλων ελαφρυντικών μέτρων για μισθωτού και επιχειρήσει, η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν θα έχει αντίκρισμα. Με την αύξηση που εξήγηλε η κυβέρνηση όμω τα 50 ευρώ και την μείωση των συντελεστή του φόρου, στην ουσία θα τους πάρει πολύ περισσότερα, θα επιβαρύνει εμάς με περισσότερους ασφαλιστικές εισφορές και στην ουσία το, ο μόνος κερδισμένο που θα είναι θα είναι το κράτος. Γιατί τώρα αν πούμε ότι είναι 50 ευρώ, είναι 1 ευρώ, 1,5 ευρώ περίπου την ημέρα, ε, μην πούμε ότι είναι αύξηση. Την ίδια ώρα επαναφέρει την ανάγκη πρωτοβουλειών για φορολογικές ελαφρύνσεις στους επαγγελματοβιοτέχνες. Με την προϋπόθεση όμως ότι και σε εμά θα υπάρχουν κάποιες ελαφρύνσεις. Ε, υπάρχει στόλος ανέργων, θα μπορούσαμε να τους απορροφήσουμε από το να δίνει Επιδόματα ανεργία ή οτιδήποτε, θα μπορούσαμε εμεί να πάρουμε αυτού του ανέργους, να του εντάξουμε σε προγράμματα και να απασχολούνται και να μην χάνουν θέσει και ίσω θα ήταν καλύτερα και η οικονομία.